για να σας στείλω και πάλι μήνυμα ενότητας, πειθαρχία και υπευθυνότητα. Θα το επαναλάβω όσο πιο απλά γίνεται. Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Πήραμε νωρίτερα από άλλες χώρες δραστικά μέτρα για να μειώσουμε τη διάδοση του ιού. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πόσο αποτελεσματικά θα είναι. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές και για τη χώρα μας. Είναι στο χέρι μας να αποδειχθούν σκληρές και περίπλοκες, αλλά όχι εφιαλτικές. Σα ζητώ λοιπόν να μην κρεμίσουμε τώρα όλα όσα χτίσαμε το τελευταίο διάστημα. Στην Ιταλία δεν έχουν φέρετρα να θάψουν του νεκρού του. Και όμω εδώ διακρίνω από ορισμένου έναν αδικαιολόγητο ευσυχασμό. Δεν θα τον ανεχτώ. Ναι, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι η επιστήμη θα αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε. Αλλά για του επόμενου μήνε δεν θα υπάρξει μια μαγική λύση. Θα στηριχθούμε στις δυνάμεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο ενισχύεται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Προσθέτουμε κλίνες και κρεβάτια εντατικής. Αγοράζουμε αναπνευστήρες και αναλώσιμα. Και προσλαμβάνουμε 2.000 νοσηλευτές και ειδικούς γιατρούς. Ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί υπό την απόλυτη καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι είναι παρόντες με σημαντικές δωρεές σε τούτη τη δύσκολη στιγμή. Καλό όμω και του απώντε να αναλογιστούν τι ευθύνε του. Κάνω επίση έκκληση στου πολίτε να ακούν μόνο τι επίσημε ανακοινώσει. Τα fake news κάνουν κακό στην υγεία, σωματική και ψυχική. Το οπλοστάσιο των μέτρων περιορισμού που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση έχει σχεδόν εξαντληθεί. Το κακό θέλει ένα κρίκο δίπλα του για να απλωθεί. Και αυτή την αλυσίδα του τρόμου μπορούμε να τη σπάσουμε αν κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αν μείνουμε σπίτι αποφεύγοντα όλε τι περιττέ επαφέ. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την κοινωνική μα ευθύνη. Αφού δεν θα έχουμε καμία επαγγελματική υποχρέωση, δεν κυκλοφορούμε. Μένουμε στο σπίτι και διαβάζουμε. Ακούμε μουσική, βλέπουμε ταινίε, επικοινωνούμε με του δικού μα, αυτού που αγαπάμε. Πάμε για ένα περίπατο ή για τρέξιμο μόνοι. Και σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε τι συναθρήσει. Από όλου εμά και τη συμπεριφορά μα εξαρτάται τελικά εάν η κυβέρνηση χρειαστεί να πάρει ακόμα πιο δραστικά μέτρα περιορισμού κυκλοφορία. Και κάτι τελευταίο. Ο ιό δεν γνωρίζει σύνορα και αποστάσει. Όσο πιο μικρό είναι το νησί όπου κάποιο πιστεύει ότι θα καταφύγει για να προστατευθεί, τόσο πιο δύσκολη, αν όχι αδύνατη, θα είναι και η περίθαλψή του αν αρρωστήσει εκεί. Συμπολίτε μου, οι επόμενοι μήνε θα είναι πολύ δύσκολοι και για την οικονομία. Τώρα, ωστόσο, έχουμε περισσότερα όπλα στη φαρέτρα μα για να στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας και της παραγωγής. Μετά την απαλλαγή μας από τα δυσβάστακτα υπερπλονάσματα του παρελθόντος, η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας εντάσσει για πρώτη φορά και τη χώρα μας σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Επιτέλους, ύστερα από 10 χρόνια κρίσης, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτή η εξέλιξη μας δίνει τη δυνατότητα να ελοπίσουμε ένα πολύ πιο φιλόδοξο πρόγραμμα υποστήριξης της πραγματικής οικονομίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι δυναμικό και θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Σήμερα ανακοινώνω ότι ο προπολογισμό του κράτους αναθεωρείται. Έτσι, πέραν των μέτρων που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ύψους 3,8 δις, θα διατεθούν ακόμα περίπου 3 δις για τη στήριξη της οικονομίας από τον κρατικό προπολογισμό και τουλάχιστον άλλα τόσα από τον ανασχεδιασμό του ΕΣΠΑ. Μιλώ δηλαδή για περίπου 10 δι χωρί τι προβλέψεις για την παροχή πρόσθετης δραστηριότητας στις επιχειρήσεις από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Κατά συνέπεια, μπορώ σήμερα να ανακοινώσω ότι επεκτείνεται ο έκτακτος μισθός των 800 ευρώ ω τα τέλη Απριλίου και σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν με μείωση του τζίρου τους. Το μέτρο λοιπόν δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που ανέστηκαν την λειτουργία τους, αλλά τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, των οποίων το κράτος θα καλύψει και όλε τι ασφαλιστικέ εισφορέ. Την ενίσχυση των 800 ευρώ θα λάβουν και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε και αυτοαπασχολούμενοι τη χώρα, και για αυτού θα ανασταλεί επίση η υποχρέωση καταβολής φόρων. 800 ευρώ όμω θα λάβουν και όλοι όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παρέτηση από 1η Μαρτίου μέχρι και χθε. Φροντίζουμε πέρα και πάνω απ' όλα αυτού που χτυπήθηκαν πρώτοι. Και πιο σκληρά από την κρίση. Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο ακέραιο από όλου του εργοδότε προ όλου του εργαζόμενου, όπω ακριβώ το δικαιούνται. Ο ακριβή χρόνο καταβολή του θα ανακοινωθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία. Σε κάθε περίπτωση, έκτακτο δώρο Πάσχα θα πάρουν φέτο οι ήρωε με τι πράσινε και τι λευκέ μπλούζε, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία τη χώρα, αλλά και οι υπάλληλοι τη πολιτική προστασία που δουλεύουν ηχθημερών για να κρατήσουν όλους μας υγιείς. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι κανείς στην πατρίδα μας δεν θα μείνει μόνος μέχρι που να περάσει και αυτή η περιπέτεια. Και η προσωπική μου δέσμευση είναι να μην πάψω να αγωνίζομαι για ένα διπλό στόχο. Ο μεγαλύτερο πλούτο του τόπου μα είναι οι άνθρωποι του, οι Ελληνίδε και οι Έλληνε. Και η δική του υγεία είναι η πρώτη μου φροντίδα. Αλλά και η ευημερία του αποτελεί ταυτόχρονα προτεραιότητα. Η κυβέρνηση λοιπόν θα κρατήσει ζωντανό το σπόρο της ανάπτυξης που είχε ήδη αρχίσει να καρποφορεί. Η επόμενη μέρα μπορεί να είναι καλύτερη και θα ξημερώσει πιο φυτονή αν μείνουμε υπεύθυνοι και πειθαρχημένοι. Ενωμένοι, αλλά μακριά ο ένας από τον άλλον. Μένουμε σπίτι, μένουμε αισιόδοξοι, μένουμε αποφασισμένοι, μένουμε πάνω απ' όλα υγιείς. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε το νέο τηλεοπτικό μήνυμα, κυρίε και κύριοι του Πρωθυπουργού. Είπε ότι οι επόμενε εβδομάδε είναι καθοριστικέ. Θα είναι εβδομάδε οι οποίε είναι δύσκολε, αλλά όχι εφιαρτικές. Δεν πρέπει να γκρεμίσουμε τόσο.